Ζάρπα Radio 89,6. Το χανιώτικο ραδιόφωνο. Το χανιώτικο ραδιόφωνο στους 89,6. Αληθινό, αγαπημένο, και όλα τα σχετικά αυτά που λέμε κάθε μέρα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 16 του μηνός, 16 Ιανουαρίου 2023. Και στο άλλο μικρόφωνο υποδέχομαι στην πρώτη προεκλογική συνέδευση του 2023 τον βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παύλο Πολάκη. Κύριε Πολάκη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Παπά. Καλή χρονιά κιόλας. Καλή χρονιά. Καλή ανατροπή της κατάστασης που βιώνουμε. Αχα. Είναι στα χέρια του ελληνικού λαού, βέβαια. Μπαίνετε στη συνέντευξη. Έτσι δεν πρέπει. Έτσι πρέπει, ναι, όντως. Να ξεκινήσω με την προσωπική σας δικαίωση. Στην πρόσφατη. Είχαμε κάποιες ανακοινώσεις, τις κάνατε κι εσείς από το Facebook. Να σας πω για την αλήθεια, δεν το πολύ διάβασα και πουθενά, δηλαδή. Δεν πολύ ακούστηκε, ενώ όταν είχε γίνει η ιστορία με τις μηνύσεις και την άρση της ασυλίας σας, τη μήνυση που σας είχε κάνει ο κύριος Κουρτάκης, εκδότης των παραπολιτικών, τότε είχε βγει το σύμπαν, υπουργοί, πρωθυπουργοί, συγγνώμη Γιάννη και όλα αυτά. Ακριβώς. Αλλά τώρα που δικαιωθήκατε, δεν τα πολύ τα πράγματα, ναι, να πλώνονται. Αξίζει νομίζω να πούμε δύο πράγματα γι' αυτό. Θα θυμάστε ότι ο κύριος Κουρτάκης μου είχε κάνει μία μήνυση ότι τον είχα συκοφαντήσει για το θέμα των προεκλογικών εδώ στα Χανιά κτλ. Και στην πρώτη προσπάθεια για άρση ασυλίας μου, αυτή δεν πέρασε. Υπήρξαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που δεν ψήφισαν την άρση ασυλίας μου και δεν πέρασε. Και βγαίνουν τότε από το Μητσοτάκη μέχρι τον γνωστό αδιευκρίνηστο Λαβέμπορα και πολλούς άλλους να του ζητάνε συγγνώμη, γονεί πετήσει και δεν θα ξαναγίνουν Γιάννη με αυτά τα πράγματα. Μου ξανακάνει μήνυση για κάποιους και καλά χαρακτηρισμούς που του είχα απευθύνει τότε. Και μετά ήρθε η ασυλία. Λοιπόν, και κάνουν δεύτερη συνεδρίαση της Βουλής και άρουν την ασυλία μου. Για αυτό το δικαστήριο λοιπόν έχω τελεσίδικη, αθωωτική απόφαση και από εισαγγελέα εφετών. Μάλιστα. Διότι στο πρωτόδικο δικαστήριο αθωώθηκα, έκανε ο κύριος Κουρτάκης ένσταση για να πάει σε δευτεροβάθμιο δικαστήριο και με διάταξη, η οποία μάλιστα δημιουργεί νομολογία αυτή η διάταξη, η εισαγγελέας λέει ότι ό,τι είπα για τον Κελπνό και τον κύριο Κουρτάκη είναι αλήθεια. Δηλαδή ότι ήταν ιδιοκτήτης του site Βελώνα και Κλωστή. Έτσι, Βελώνα και Κλωστή, κύριε Παπά, έτσι. δεν του έφτανε το 1 εκατομμύριο που πήρε από τα γνωστά site που είχε. Πήρε και 50.000 ευρώ στο Βελώνα και Κλωστή. Ότι είναι του Κουρτάκη, ότι πήρε. Κακώς πήρε τόση διαφήμιση και όλες αυτές τις διαφημιστικές καταχωρήσεις και τα μπάνερ, ας πούμε, τα υπερτιμολογημένα. Ότι είχα απόλυτο δίκιο σε όλα αυτά, καμία συκοφαντία. Και μάλιστα λέει και το εξής: ότι ακριβώς επειδή είμαι εκπρόσωπος του λαού, εκλεγμένος βουλευτής, και βλέπω τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος, δικαιολογούνται και οι οξείς χαρακτηρισμοί που χρησιμοποίησα εναντίον του κυρίου Κουρτάκη στην προσπάθεια να μάθει ο κόσμος ότι εδώ έγινε τέτοιο φαγοπότη στο Κελπνό, όπως γίνεται και σήμερα με τη λίστα Πέτσα, κύριε Παπά. Μάλιστα. Και τις επαναλαμβανόμενες λίστες Πέτσα. Γιατί η λίστα Πέτσα είναι αντίγραφο της λίστας του Κελπνό του 2013-2014. Αυτά που έκοψα εγώ μαχαίρι τότε και γι' αυτό μου κήρυξαν τον πόλεμο πάρα πολλοί συναδελφοί σας. Αθώος, με λίγα λόγια. Ακριβώς. Τέλος. Με αυτό. Και βέβαια, όπως είπατε και εσείς, αυτό δεν το γράφουν ούτε τα πρώτα θέματα, ούτε τα βήματα, ούτε τα νέα, ούτε καθημερινά. Ούτε ο ελεύθεροι τύποι, ούτε όλος αυτός ο ρημαγδός, ο οποίος τότε είχε πηχιαίους τίτλους, πάει ο Κουρτάκης τον Πολάκη στα δικαστήρια για συκοφαντία και εξύβριση κτλ. Συνήθως έτσι γίνεται. Όταν ξεκινάνε τα τέλεια, τα γράφουν όλα και όταν μετά πάνε στα δικαστήρια, μετά. Όταν βγαίνουν οι αποφάσεις. Ναι, όταν βγαίνουν οι αποφάσεις. Άμα δεν συμφέρουν, ναι, γαργάρα το λέμε. Δεν ξέρω αν το λέτε κι εσείς, εμείς έτσι το λέμε εδώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Επίσημα εκτιμώ είναι θέμα ημερών να ανοίξει, δηλαδή να πει ο Πρωθυπουργός, γιατί είναι απόφαση δικιά του ότι πάμε σε εκλογές. Μα το είπε ήδη τώρα. Ναι. Απλά δεν έχει δώσει ημερομηνία. Ναι, δεν έχει δώσει ημερομηνία. Την άνοιξη λέει, τον Απρίλιο λέει, το έτσι λένε. Εντάξει, το αφήνουν να σέρνεται, ας πούμε. Αυτό βολεύει. Αυτό όχι, βολεύει. Δεν βολεύει. Θα πρέπει ήδη να έχουν γίνει εκλογές, κύριε Παπά. Ζούμε μια πολύ νοσηρή κατάσταση εδώ και 6 μήνες. Και η νοσηρή κατάσταση έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον,
μια τεράστια ακρίβεια, η οποία ακρίβεια είναι ακρίβεια Μητσοτάκη, δεν είναι ακρίβεια πολέμου, είναι ακρίβεια Μητσοτάκη. Και είναι δύο, τρία τα κεντρικά πράγματα. Πρώτον, στα σούπερ μάρκετ τα είδη διατροφής έχουν ανέβει 15%. Δεύτερον, έχουμε τιμές καυσίμων που θα πω το εξής πράγμα. Σήμερα στα Χανιά η αμόλυβδη έχει ένα 85 με ένα 90 από τη είδα. Στην Αθήνα έχει 10 λεπτά πιο κάτω. Ναι. Την ίδια στιγμή στην Κύπρο που παίρνει από τα δικά μας δηληστήρια καύσιμα και το καράβι και εκεί να πάει εκεί πέρα είναι ένα 45-50. Γιατί? Διότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει επιτρέψει στα δύο δηληστήρια τα ΕΛΠΕ του Λάτσι και τη Motor Oil του Βαρδινογιάννη να κερδίζουν αντί για 7 με 9 δολάρια το βαρέλι που κέρδιζαν πριν από 1-1,5 χρόνο και πριν τον πόλεμο, να κερδίζουν τώρα 34 με 36 δολάρια το βαρέλι. Αυτό είναι η αιτία. Κοιτάξτε, η τιμή του βαρελιού, η διεθνή τιμή, ανέβηκε και κατέβηκε. Ναι, τώρα που κατέβηκε, έπαιξε. Γιατί δεν είναι στην τιμή που ήταν τότε? Γιατί δεν είναι στην τιμή που ήταν τότε πριν? Έχω την εντύπωση ότι διαχρονικά έτσι συνέβαινε πάντα. Όχι, μισό λεπτό. Δηλαδή, όταν ήταν να ανέβει, ανέβαινε στο Θεό, και όταν να κατέβει, όχι, κατέβαινε πολύ αργού ρυθμού. Ακούστε, όχι. Η συγκεκριμένη κρίση ακρίβειας στα καύσιμα που ζούμε έχει μία διαφορά, ναι, από τις προηγούμενες. Και επί των ημερών μας, εμάς, υπήρχε μία εκτείναξη της τιμής του βαρελιού το 18 για κάποιο χρονικό διάστημα. Που εκεί αυτό που συμβαίνει είναι ότι με το που ανακοινώνεται η αύξηση, τάκ, πετάνε την τιμή τα πρατήρια κατευθείαν. Ενώ πουλάνε καύσιμα που είχαν αγορέσει. Με την ανακοίνωση περνάει η τιμή στην Αντλία. Όταν πέφτει, αργεί να πέσει. Όμως τώρα εδώ δεν πέφτει, γιατί έχει αυξηθεί το ποσοστό κέρδους των διηληστηρίων, μάλιστα, και των εταιριών εμπορίας. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι η ΔΕΗ. Για 20 συνεχόμενες μέρες, το οποίο πάει παντού τώρα, έτσι, το ρεύμα τώρα μεταφράζεται σε αυξήσεις παντού. Είμαστε η πιο ακριβή τιμή χοντρική στην Ευρώπη. Αυτό που κάνει με τις επιδοτήσεις ο Μητσοτάκης είναι να επιδοτεί την ακρίβεια. Δεν στηρίζει εμάς λεφτά στην ΔΕΗ του Στάση την ιδιωτικοποιημένη και στις 5 εταιρείες παραγωγής ρεύματος από φυσικό αέριο δίνει με τις επιδοτήσεις. Όταν τελειώσει που αυτό το θέμα με λογαριασμούς. Όταν τελειώσει αυτό με την επιδότηση στο λογαριασμό, τι θα γίνει στο νοικοκυριό? Μαύρη νύχτα στα βουνά, στους κάμπους ρίχνει χιόνι. Δεν αντέχουν επιχειρήσεις έτσι. Εδώ τα πράγματα εμείς έχουμε πει πολύ καθαρά. Πρέπει να επανακρατικοποιηθεί η ΔΕΗ. Πρέπει να πάρουμε τουλάχιστον το 51% πίσω. Πώς θα γίνει αυτό? Με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, στο οποίο θα συμμετέχει μόνο το δημόσιο. Τέλος. Δεν μπορεί να χαράξει ενεργειακή πολιτική χωρίς να ξαναπάρει τη ΔΕΗ στα χέρια σου. Θα αρχίσουν όμως, θα αρχίσουν πάλι να σας κατηγορούν για διάφορα. Να μας κατηγορήσουν. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ξύδι μπαλσάμικο. Λοιπόν, εάν δεν ξαναέρθει η ΔΕΗ στα χέρια του δημοσίου, αυτόνομη ενεργειακή πολιτική δεν μπορεί να υπάρξει στη χώρα. Ούτε μπορεί να ελέγξει τους υπόλοιπους παρόχους. Δεύτερον, σαφώς και πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο που έχουμε σε αυθονία για όσο καιρό απαιτείται και να περάσει η κρίση. Και πρέπει να υπάρξει προοδευτική, όπως είχαμε προγραμματίσει εμείς, από λιγνητοποίηση μέχρι το 28-29-30, και όχι αυτό που πήγε και έκανε ο Μητσοτάκης και έτσι εκτείναξε τη ζήτηση του φυσικού αερίου, γιατί δεν μπορούν οι ανεμογεννήτες στα φωτοβολταϊκά από μόνα τους να καλύψουν διαρκώς, μονίμως και με σταθερότητα τη ζήτηση. Άρα χρειάζεται και θερμικό καύσιμο. Και αντί να χρησιμοποιούμε το λιγνίτι που έχουμε σε αυθονία, χρησιμοποιούμε το φυσικό αέριο που αυξήθηκε η ζήτησή του, άρα και η τιμή του. Και μάλιστα με κερδοσκοπικά χρηματιστηριακά παιχνίδια που παίρνουμε σαν τιμή βάσης την τιμή του χρηματιστηρίου της Ολλανδίας, ας πούμε. Έτσι. Και ενώ άλλες χώρες έχουν προθεσμιακά συμβόλαια σε μεγάλους καταναλωτές, εδώ δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και εδώ το χορό της κερδοσκοπίας τον σέρνει η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ το σέρνει το χώρο της κερδοσκοπίας. Ο κύριος Στάσης, αυτό το Golden Boy των 360.000 ευρώ. Πού τον βρήκαν αυτό? Έλαντε. Ένα μοντέλο έβγαλε το εργοστάσιο και μετά πήρε φωτιά. Ο συγκεκριμένος τύπος, ο οποίος δεν είναι και μηχανολόγος, τρεκτολόγος που λέει, με τα πτυχία που λέει. Ο συγκεκριμένος τύπος έχει κρατήσει μια γραμμή. Όταν εμείς είχαμε διοίκηση που δεν αυξήθηκε ούτε ένα λεπτό του ευρώ η τιμή του ρεύματος επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ και εντός μνημονίων και τα πάντα,
πάντα. Ίσα-ίσα το τελευταίο εξάμηνο είχαμε μειώσει το ΦΠΑ και είχε υπάρξει μείωση σε 2-3 λογαριασμούς που το κατάργησε ο κ. Χατζηδάκης με το καλημέρα, ναι, ανεβάζοντας την τιμή της κιλοβατόρας από 0,11 που την είχαμε εμείς σε 0,13. Ο κ. Στάσης αυτό που κάνει είναι ότι, να το πω με ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε, όταν εμείς είχαμε τη ΔΕΗ στα χέρια μας, αν κόστιζε η μεγαβατόρα παραδείγματος χάρη 50 ευρώ, πούλαγε η ΔΕΗ 53, 54, 55. Ένα κέρδος μικρό. Ένα κέρδος τάξης του 5-10%. Λοιπόν, έτσι αναγκάζονταν και οι υπόλοιποι ιδιώτες πάροχοι παραγωγή. Να κρατάνε τη τιμή χαμηλά. Δηλαδή αντί για 53 που λέγει ΔΕΗ, να πουλάει αυτούς 51, 49, 50 για να μπορεί και τελείως να έχει πελάτη. Τώρα, αν κοστίζει λέμε 100 στη ΔΕΗ η μεγαβατόρα, έτσι, αν κοστίζει 100, πουλάει 300, 250. 400, 500, αυτό γίνεται αυτό το διάστημα. Οπότε με το να πουλάει τόσο η ΔΕΗ και οι υπόλοιποι πάροχοι δεν πουλάνε 400, 250, βρήκαν τα πλάτια τους. Ακριβώς, αυτό γίνεται. Άρα το χορό της χρηματοσκοπίας το σέρνει το Μητσοτακέικο με το πολιτικό φανάρι που κρατάει σε αυτό το πράγμα. Διότι, αν κάτσετε και το κάνω, σκεφτείτε λίγο κύριε Παπά, αυτή τη στιγμή όλο το χαρτί, όλο το χρήμα που κυκλοφοράει στην ελληνική αγορά το μαζεύουνε η ΔΕΗ και 5 παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 2 διελιστήρια και 7 εταιρείες εμπορίας. Συν 5-6 ομίλους μεγάλους σούπερ μάρκετ. Αυτό συμβαίνει. Ναι, πηγιά. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και αυτό να το είναι αποτέλεσμα της πολιτικής του Μητσοτάκη. Δεν είναι μας στέει ο πόλεμος. Δεν μας στέει ο πόλεμος, διότι πάρα πολλά και με τη ΔΕΗ είχαν ξεκινήσει από πριν. Να πω ένα παράδειγμα που εδώ το καταλαβαίνουν, γιατί είμαστε αγροτοκτηνοτροφική περιοχή. Το τσουβάλι, το τσουβάλι το λίπασμα μέχρι το 18, 19 και το 20 ακόμα είχε γύρω στα 18 με 20 ευρώ το τσουβάλι, έτσι. Το 21 πήγε στα 36, το 21 πριν τον πόλεμο. Το 22 πήγε στα 40 με τον πόλεμο. Ποιος θέλει αυτή την ανατίμηση? Ποιος θέλει αυτή την ανατίμηση? Αυτός που άφησε ελεύθερη αυτή την κερδοσκοπία. Θυμάστε τι λέγαμε τότε με το... αλλά τα έχουμε συνηθίσει κάποια πράγματα. Θυμάστε πόσο κόστιζαν τα αντισηπτικά αυτά, ναι, εδώ. Θα θυμάμαι. Πόσο κοστίζουν, ναι, σήμερα. Είναι σε διπλάσια, τριπλάσια τιμή από τότε πριν την έναρξη της πανδημίας. Υποτίθεται ότι τότε είχαν επιδοτηθεί κιόλα. Κολοκύθια επιδοτήθηκαν. Okay. Τίποτα δεν επιδοτήθηκε. Όχι βέβαια, και εμείς ζητούσαμε να μπει σε διατίμηση τότε το πράγμα. Εσείς καλά κάνατε, αλλά δεν έγινε. Από την άλλη, θα έλεγε κανείς, να τα δεχτώ όλα αυτά που λέτε. Mm-hmm. Ο κόσμος δεν τα βλέπει. Ποιος σας είπε ποτέ δεν τα βλέπει? Πώς? Θέλω να έρθω λίγο στο. Γιατί ξέρω την άποψή σας και είναι πολύ σκληρή όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις. Υποκανονικές συνθήκες με τις τιμές στο Θεό, στο ρεύμα και στα είδη πρώτης ανάγκης, και αυτό που το παράδειγμα που φέρατε τώρα με τις ζωοτροφές είναι εύλογο και με τα λιπάσματα. Συμβαίνει το ίδιο. Και όλος ο ρημαγδός, υπάρχουν άλλα δύο πράγματα. Ο ρημαγδός των αποκαλύψεων που έχουμε κάνει και σαν τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έρθω σε αυτό. Ναι, okay, να μην όλα αυτά λίγο... δημιουργούν, ναι, ένα κλίμα. Με τα σκάνδαλα και το φαγοπότι δημόσιου χρήματος με τις απευθείας αναθέσεις, έτσι. Και βέβαια όλο αυτό το δηλητηριώδες πράγμα σε σχέση με τις υποκλοπές και τις παρακολουθήσεις. Μέχρι και του αρχηγού ΓΕΘΑ. Θα έρθω σε αυτά. Όλα αυτά έχουν δείξει το δρόμο της εξόδου στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στον Κυριάκο τον ίδιο προσωπικά. Με 10 και 12 μονάδες μπροστά στις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Γιατί πιστεύω καμία δημοσκόπηση εγώ, κύριε Παπά. Είναι όλες πληρωμένες. Και το λέω πολύ, το λέω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Εδώ βγήκε, προσέξτε, πριν από λίγες μέρες αποκαλύψαμε και σας το λέω και εδώ, ότι εμείς την Τρίτη, αύριο το μεσημέρι ή Τετάρτη πρωί, θα πάω μαζί με τον κύριο Κάτση, τον τομεάρχη ψηφιακής πολιτικής και του κόμματός μας. Θα πάμε στον εισαγγελέα, τον οικονομικό εισαγγελέα, τον κύριο Μπαρδάκη, σε περίπτωση που δεν τα έχει δει και αυτός, τα δημοσιεύματα της εφημερίδας των συντακτών και άλλων για το χρηματισμό της εταιρείας Mark του κυρίου Γεράκη από εταιρεία εργολαβική με τιμολόγια αξίας 300.000 ευρώ. Μια χωματουργική νομίζω. Ακριβώς. Ναι, από εκεί ξεπλήναν μαύρο και το δώσαν του Γεράκη. Και αυτός, δηλαδή, αυτός τι δημοσκόπηση θέλετε να βγάλει? Ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά. Μπροστά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Και όχι μόνο στην Κρήτη, παντού είναι μπροστά. Λοιπόν, και θα το δείτε και στις εκλογές με απλή αλογική. Αλλά όλα τα πετσωμένα τα οποία έχουν ταϊστεί, έχουν μπουκωθεί τα τελευταία 2,5-3 χρόνια από το Μητσοτάκη και όλο το σύστημα που έφτιαξε το επιτελικού κράτους και παρακράτους, όλοι αυτοί προσπαθούν αγωνιωδώς να τον κρατήσουν με τα δόντια στην κυβέρνηση. Μπας και φάνε κάτι παραπάνω μέχρι Μάρτιο-Απρίλιο που θα γίνουν οι εκλογές ή μπορεί και νωρίτερα. Αυτό είναι το θέμα. Όχι, δεν πιστεύω καμία δημοσκόπηση. Εγώ περπατάω στον δρόμο και βλέπω τι γίνεται. Και ξέρετε, ο κόσμος στη δεξιά τη φοβάται. Γιατί η δεξιά είναι, έχει γονίδιο. Είναι εκδικητική. Φοβάται ότι θα τον μεταθέσει, ότι θα του στείλει το ΣΔΟΕ, ότι θα τον τρομοκρατήσει τη δουλειά, ότι θα βάλει τίποτα προϊσταμένους και τα τέτοια. Αλλά τις αποφάσεις του ο κόσμος τις έχει πάρει. Και θα φανεί με συντριπτικό τρόπο όταν θα ανοίξει κάλπη αυτό το πράγμα που σας λέω. Και έχετε υπερβολική σιγουριά. Ναι, έχω σιγουριά γιατί βλέπω ότι συμβαίνει. Γιατί βλέπω ότι συμβαίνει και γιατί βλέπω το εξής, κύριε Πάκη, να σας το πω πολύ ευθέως. Ο Μητσοτάκης τάισε πολύ λίγο με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Και όταν λέω τάισε εννοώ και βόλεψε ένα 20%, ένα σκληρό 20%. Αυτό έκανε μέχρι εκεί. Ότι από μεγάλες οικογένειες όπου έβγαλε και αυτός μοιράσει, γιατί έτσι λειτουργεί αυτή η οικογένεια παραδοσιακά, και έναν κύκλο οπαδών και ακροδεξιών και συντηρητικών της Νέας Δημοκρατίας, ένα συγκεκριμένο. Αυτό το 20% που τάισε, βεβαίως και θα το στηρίξει, βεβαίως και θα το ψηφίσει και θα του μαζέψει άλλο ένα 6, 7, 8, 9% παραπάνω. Εκεί δεν μέχρι το 30 τον βάζει. Μέχρι δηλαδή. Εκεί και πολύ είναι και αυτό πολύ. Που λέω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο υπόλοιπος κόσμος έχει να διαλέξει. Έχει να διαλέξει ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα σαν εναλλακτική λύση στη συμμορία του Μητσοτακέικου ή να συνεχίζει να μας κυβερνάει αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι έχει διαλέξει πλέον. Έχει διαλέξει. Ναι. Μάλιστα. Γιατί στην ελληνική πολιτική ιστορία είναι υπάλληλοι δύο παρατάξεων, κύριε Παπά, από το 1821 και εντεύθεν. Δύο παρατάξεων είναι υπάλληλοι. Και τώρα οι παρατάξεις είναι από τη μια η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτές είναι οι δύο παρατάξεις. Αυτό το δίλημα θα τεθεί στις εκλογές που έρχονται. Ο Πρωθυπουργός πάντως το βάζει το δίλημα από τώρα. Το βάζει. Αλλά το βάζει με έναν άλλο τρόπο, όχι έτσι όπως το βάζετε εσείς. Λέει θα πάμε μπροστά ή πίσω. Ναι, είδαμε. Νομίζω ότι είναι αυτό το σύνθημα. Ναι, είδαμε. Που θα επικρατήσει. Είδαμε τον μπροστά πιο σαφώς. Είδαμε τον μπροστά του Κυριάκου Μητσοτάκη ποιο είναι. Του αφήσαμε 37 δις και έχει φάει 10,5 απευθείας αναθέσεις. Έχει στις τάξεις του ανθρώπους σαν τον Χιμάρα. Σαν τον Χιμάρα, το βουλευτή της Φθιώτιδας, ο οποίος πήρε η μία του εταιρεία 400.000 ευρώ και η άλλη του εταιρεία 900.000 ευρώ απευθείας αναθέσεις από δήμους και την περιφέρεια της περιοχής του. Φαντάζεστε να το είχε κάνει κάποιος δικός μας βουλευτής αυτό. Εμάς έφυγε η Αντωνοπούλου επειδή είχε πάρει το επίδομα ενοικίου που δικαιούνταν. Που το δικαιούνταν, έτσι. Εδώ που έχουμε βουλευτές και υπουργούς που διορίζουν τις γυναίκες τους με μισθούς 3 και 4 χιλιάρικα το μήνα και επίδομα βενζίνης κτλ. Αυτό είναι λογικό. Αυτό είναι το μπροστά, έτσι. Αυτό είναι το μπροστά. Το να έχεις βουλευτή σαν τον Μπάτσι, ας πούμε, ο οποίος είναι κοράκι των εισπρακτικών και μέχρι την παραμονή που του έβγαλα τη δουλειά που κάνει. 21 Οκτώβρη έκανα την πρώτη ανάρτηση για τον Μπάτσι. Μου έστειλαν μετά χαρτιά με ημερομηνία 20 Οκτωβρίου με υπογραφή Ανδρέας Πάτσης και συνεργάτες προς έναν κακομοίρη εκεί που του έλεγε δώσε τα 50 ευρώ αλλιώς θα προχωρήσω κατάσχεση. Και αυτός είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ανεξάρτητος. Τώρα. Όχι, ανεξάρτητος. Ή έχεις τον άλλο, τον Καπάτο στην Κεφαλονιά. Έτσι. Ο οποίος είναι 2-1. Αυτός είναι Πάτσης Μαραβέγιας 2-1. Το άλλο μπουμπούκι, ο Μαραβέγιας απάνω. Έτσι. Ο οποίος εγκρίθηκε χρηματοδότηση 4,2 εκατομμύρια ευρώ. Και βγαίνει, έχει και το θράσος ο αλητήριος και βγαίνει στην εκπομπή της Γιάμαλη και του λέει, τον ρωτάει, είχατε πει ότι θα καταθέσατε επιστολές, ότι θα πάρετε δάνειο για να έχετε τη δικιά σας συμμετοχή. Επιστολές, εγώ ποτέ, και το παίζει ανήξερος και ο έκπληκτος.
Και την επόμενη μέρα του βγάλα τις επιστολές. Έβγαλα τις επιστολές που είχε στείλει τότε. Και προσέξτε, για να δείτε, να δείτε ποια είναι η αριστεία με αυτή, τον μπροστά. Ακούστε, κύριε Πολάκη, να τα δεχτώ όλα αυτά που λέτε ότι έχετε δίκιο. Το θέμα είναι ότι αυτοί κυκλοφορούν στον δρόμο, πάνε στις εκλογικές τους περιφέρειες, ο κόσμος τους χειροκροτάει, θα ξανακατεύουν περισσότεροι υποψήφοι βουλευτές, γιατί δεν είδα εγώ τίποτα συνταρακτικό να γίνεται. Κοιτάξτε, μήπως έχετε παρατηρήσει με ποιο τρόπο κυκλοφοράνε. Μήπως το έχετε παρατηρήσει. Δηλαδή με τα περιορισμένα πλάνα τα οποία τους παίρνει οι συνάδελφοί σας σε διάφορες... Δείτε τις τελευταίες περιοδίες του κυρίου Μητσοτάκη. Και σε περιοχές προς τα πάνω, βόρεια, που έχει δύναμη κτλ. Βλέπετε κάνα παλμό και κάνα κόσμο το συνοδεύει. Έχει 10-20 συγκεκριμένους κλακαδόρους που έχει από δίπλα, η οποία αυτό είναι η τέτοια. Για ρωτήστε την υποδοχή που κάνουν στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε όλη τη χώρα. Εδώ βλέπετε εσείς όταν έρχεται ο Βολούδης ή ο Ήμπακο Γιάννη να έχουν κάνα στρατό από πίσω να τους ακολουθεί και να τους το κραυγάζει. Γιατί εγώ δεν το βλέπω. Τι λέτε εσείς? Δεν γίνονται εκδηλώσεις πια και λόγω της πανδημίας αυτά τα πράγματα... Καλά, η πανδημία τώρα υποτίθεται έχει τελειώσει, τα μέτρα έχουν χαλαρώσει. Δεν γίνονται εκδηλώσεις τέτοιου τύπου, ούτε σε... Άλλωστε δεν πάνε και σε καφενεία και σε όπως κάνετε εσείς καλή ώρα. Εμείς πήγαμε όμως και χθες υπό καταρακτώδη βροχή σε ένα χωριό είχαμε, πώς το λένε, 70-75 άτομα. Που αν δεν ήταν η βροχή θα είχε 150. Παρ' όλα αυτά και σε διάφορες δημοσκοπήσεις που είχαν δει το φως της δημοσιότητα, αλλά και η κυρία Μπακογιάννη σε αυτά τα μικρό. Είχε πει ότι η Νέα Δημοκρατία στα Χανιά θα είναι πρώτο κόμμα. Ούτε στα πιο τρελά της όνειρα. Εδώ δεν ήταν πρώτο κόμμα όταν είμαστε στα κάτω μας και χάσαμε τις εκλογές. Δεν ήταν πρώτο κόμμα. Και θα είναι τώρα. Τώρα η διαφορά θα είναι πάνω από 10 με 15 μονάδες εδώ στα Χανιά. Ανάμεσα ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Δημοκρατία. Ναι, τόσο θα είναι, κύριε. Μα είναι φοβερό τώρα το νούμερο. Μα τόσο θα είναι. Τι να κάνουμε. Τόσο θα είναι και θα το θυμάστε. Έτσι. Διότι ο κόσμος συγκρίνει και οι αγροτοκτηνοτρόφοι συγκρίνουν, έτσι, και οι εργολάβοι συγκρίνουν. Δεν μου λέτε, γίνονται αυτή την περίοδο έργα στα Χανιά. Γίνονται, κάποια έργα. Γίνονται. Ποιος τα έχει χρηματοδοτήσει αυτά? Ποιος τα έχει χρηματοδοτήσει όλα αυτά τα έργα? Νομίζω ότι είναι της περιφέρειας έργα αυτά. Είναι έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα έργα. Όλα. Να μου δείξετε ένα το οποίο να χρηματοδότησε η Νέα Δημοκρατία. Ένα. Ένα έργο σε όλο τον νομό που να γίνεται αυτή τη στιγμή και να το έχει χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όλα είναι έργα που χρηματοδότησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο είχα μεγάλη συμμετοχή και εγώ και στην κατανομή των χρημάτων κτλ. Είναι μετά τη θεομηνία του 19 πάρα πολλά. Είναι από το πρόγραμμα, πώς το λένε, του Υπουργείου Εσωτερικών. Είναι από τη στήριξη των Δήμων κτλ. Είναι από εκεί όλα τα χρήματα που κάποια πέρασαν και μέσω της περιφέρειας. Ναι. Δηλαδή τα χρήματα των θεομηνιών πέρασαν και μέσω της περιφέρειας ένα μεγάλο κομμάτι και στους Δήμους απευθείας τα άλλα. Λοιπόν, δεν κατάλαβα. Ισχυρίζεστε δηλαδή ότι τώρα 3 χρόνια και μισό, ας πούμε. Πεντάρα τσακιστή. Βρείτε μου εσείς το έργο. Εγώ σας προκαλώ. Βρείτε μου το έργο που αυτή τη στιγμή εκτελείται στο νομό και το οποίο να είναι μελέτη, σύλληψη, εκτέλεση, χρηματοδότηση επί από Νέα Δημοκρατία. Πείτε μου ένα. Με τους ρυθμούς που κινείται όλη αυτή η ιστορία της χρηματοδότησης των έργων, θα έλεγε κανείς ότι δίκιο έχει ο Πολάκης. Δίκιο έχει ο Πολάκης, γιατί τα χρόνια περνάνε. Δείξτε μου τις χρηματοδοτήσεις που έδωσαν οι μελέτες να οριμάσουν τα έργα. Δείξτε μου τις χρηματοδοτήσεις τις άλλες. Γίναν και μετά θεομηνίες, γίναν και άλλα πράγματα. Δείξτε μου τις άλλες χρηματοδοτήσεις. Υπάρχουν και άλλα αιτήματα από Δήμους. Δείξτε μου τις χρηματοδοτήσεις που έχουν γίνει μετά. Θα έλεγε. Έδωσε κανένα πεντάρικο, νομίζω, ο Αυγενάκης, ναι. Ο Αυγενάκης πρέπει να έδωσε κανένα πεντάρι χιλιάδες σε κάνα δύο Δήμους. Μέχρι εκεί. Μια άλλα δεν άλλα. Και ο ΒΟΑΤ. Άλλο. Γιατί καθίστε. Τώρα, εδώ έγινε. Ξύνεται πληγές. Όχι, δεν ξύνω πληγές. Θα κάνουμε μια ουσιαστική κουβέντα για το ΒΟΑΚ. Γιατί θα θυμάστε κι εσείς, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κατέβηκε στα Χανιά, έκανε τις εξαγγελίες με τον κύριο Καραγιάννη, ο οποίος από Γενικός Γραμματέας αναβαθμίστηκε σε Υφυπουργό του Δημοσίων Έργων, πώς το λένε τώρα δεν ξέρω, αυτό το Υπουργείο. Και σχεδόν κάθε εβδομάδα, μια φορά στις 10 μέρες, έχουμε δηλώσεις του κυρίου Καραγιάννη για το ΒΟΑΚ. Όχι ξεκίνησε, όχι ξεκινάει, όχι μπαίνουν μπροστά τα εργοτάξια, όχι εδώ θα στήσουμε. Και αυτό. Τι. Λοιπόν, και τι γίνεται στην πραγματικότητα?
Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ τα έχω ξαναπεί. Ναι. Και νομίζω είχαμε ξανακάνει μια συνέντευξη πριν κάνα 1,5 χρόνο. Ναι. Δεν είχαμε κάνει. Ναι. Αν βρείτε το βίντεο εκείνης της συνέντευξης, θα δείτε ότι τότε σας είχα πει ότι εδώ θα είμαστε, θα τελειώσει η τετραετία και η Νέα Δημοκρατία στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης δεν θα έχει παίξει μισή σκαλιδέ. Μάλιστα είχα χρησιμοποιήσει αυτή την έκφραση. Μάλιστα. Σε αυτή την συνέντευξη μου είχατε πάρει τότε. 1,5 χρόνο μετά ποιος έχει δίκιο, κύριε Παπά? Τώρα έχουμε 2000, μπήκαμε το 2023, έτσι. Ναι. 2019, τον Ιούλιο ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε. Έχουμε είναι 3,5 χρόνια. Ναι, είναι ακριβώς 3,5 χρόνια. Είναι 3,5 χρόνια, ναι, ακριβώς, έτσι. Τι έχει γίνει αυτά τα 3,5 χρόνια? Προσέξτε, τότε είμαστε σε μια φάση που είχε τελειώσει ο πρώτος διαγωνισμός που έκανε ο Σπίρτζης και μπαίναμε στη φάση του δεύτερου διαγωνισμού με το έργο στα τρία κομμάτια, με τις μελέτες κάποιες να τις έχουν αναλάβει οι ίδιοι οι εργολάβοι που θα τις έκανε και όχι να τις πληρώσει το ελληνικό δημόσιο, και αυτός ήταν ο μόνος τρόπος και λόγω κυκλοφοριακού φόρτου κτλ. Για να γίνει ο ΒΑΚ, το σχέδιο του Σπίρτζη, έτσι. Με διόδια ή χωρίς? Με χωρίς διόδια. Χωρίς διόδια. Με χωρίς διόδια για τους ντόπιους και βινιέτα για τους επισκέπτες. Αυτό τώρα αυτό δεν ήταν. Είναι λίγο... Όχι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι. Περνάει. Λοιπόν, ακούστε με. Τι έχει συμβεί 4 χρόνια μετά, 3,5 χρόνια μετά? Αφού ξεκινήσαμε και λέγαμε, κυρία Μπακογιάννη, θα το χρηματοδοτήσουμε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το έργο. Ο κύριος Βολουδάκης, θα πάρουμε πίσω τα άμφας και τα μάμφας, τα κέρδη από τα ελληνικά ομόλογα που διακρατεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και θα χρηματοδοτήσουμε το ΒΟΑΚ. Θα κάνουμε το ένα, κάνουμε το... Τελικά τι κατέβαλε, τι ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης? Ακριβώς το σχέδιο του Σπίρτζη. Ακριβώς το σχέδιο του Σπίρτζη, με 2 χρόνια από τότε καθυστέρηση, 3,5 τώρα, συνδυόδια. Συνδυόδια. Αυτό έκανε. Και βέβαια δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Αν ήμασταν εμείς στην κυβέρνηση, όπως απέδειξε ο Σπίρτζης όταν ήταν υπουργός, διότι το Πάτρα Κόρινθος ήμουν ανιός και γέρασα. Από όταν πήγα φοιτητής στην Αθήνα το 83 φτιαχνότανε. Και φτιάχτηκε και τέλειωσε επί Σπίρτζη. Η Ιωνία Οδός το ίδιο. Και πάρα πολλοί άλλοι οδικοί άξονες απάνω. Αυτό ναι, δεν... αλλά είχαν ξεκινήσει αυτό από νωρίτερα, κύριε Πολάκη. Ναι, 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 η Ιωνία Οδός είχε ξεκινήσει χρόνια πριν. Ναι, και... Από Σιμίτη μεριά έχει. Ναι, και... Πόσο έργο έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ και Σπίρτζη? Πόσο έργο έγινε και δόθηκε στην κυκλοφορία? Και γιατί δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια? Και το πέταλο του Μαλλιακού, άλλο πάλι που ήμουν ανιός και γέρασα. Λοιπόν, γιατί όλο τους το παιχνίδι τα προηγούμενα χρόνια ήταν πώς με την καθυστέρηση και με τις διαρκείς ανατιμολογήσεις θα βγάζαμε κάνα φράγκο παραπάνω. Εδώ θα είχε προχωρήσει πάρα πολύ το έργο του βορειοδικού άξονα Κρήτης αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Σπίρτζης. Εγώ είχα προβλέψει ότι θα περάσουν τα 4 χρόνια και δεν θα γίνει τίποτα, θα αντιλάρουν το θέμα των διοδίων. Αυτό ήταν όλο το ζουμί τώρα. Να αντιλάρουν το θέμα των διοδίων. Λοιπόν, θα καταργηθεί η διόδια για τους ντόπιους, δεν θα μπουν. Είναι το σχέδιο που είχε ανακοινώσει ο Σπίρτζης. Εκεί θα επιστρέψουμε και όπως έχω πει. Εμείς θα το υλοποιήσουμε. Με ρωτάνε εδώ οι ακροατές μου γιατί έχουμε μια έντονη κινητικότητα στα social media. Είμαστε και στο Facebook, είμαστε και στο Instagram γενικώς. Mm-hmm. Και εσείς είστε πολύ ενεργός σε όλα, αυτά τα κανάλια. Ναι, πλέον. Γιατί είναι και η μοναδική δυνατότητα να έχεις μια μαζική και αδιαμεσολάβητη σχέση με τον κόσμο. Όντως. Εγώ τα χρησιμοποιώ τα κοινωνικά δίκτυα πάρα πολύ και θεωρώ ότι ήταν και ο τρόπος με τον οποίο αντιστάθηκα σε όλο τον πόλεμο λάσπης ο οποίος μου έκαναν πάρα πολλοί συναδελφοί σας. Ρωτάει χαρακτηριστικά ένας ακροατής, αν σταματήσουν να ταΐζονται όμιλοι και εφοπλιστές όταν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς θα έχετε απέναντί σας όλους αυτούς όπως έγινε και την προηγούμενη τετραετία. Με τα γνωστά αποτελέσματα, τα θυμάστε. Τι σκοπό έχετε να κάνετε γι' αυτό? Εμείς μιλάμε για δικαιοσύνη παντού, κύριε Παπά. Και το δικαιοσύνη παντού σημαίνει πρώτον μια δίκαιη αύξηση των εισοδημάτων του κόσμου της μισθωτής εργασίας. Αυτά δηλαδή που έχουμε ανακοινώσει για βασικό μισθό 800 ευρώ συν αυτόματη μαρυθμική αναπροσαρμογή, δηλαδή για φέτος 8,80. Αυτά, και... θα γυρίσουμε στις εποχές φυσικά, του Παπαδρέου. Γιατί αυτό φυσικά. Γιατί, ξέρεις, δεν μπορεί να παράγεται πλούτος και να διανέμεται μόνο σε 15 οικογένειες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Και προφανώς αν δεν πάρεις από εκεί δεν μπορεί να δώσεις αλλού. Και την προηγούμενη φορά δεν μπορέσαμε να πάρουμε τόσο πολύ από εκεί γιατί ήμασταν υπό επιτροπία. Έτσι. Και
βάλαμε χέρι σε κάποια μεσαία στρώματα τα οποία μας εκδικήθηκαν. Αλλά έτσι βγήκαμε και από τα μνημόνια. Τώρα είναι το αναγνωρίζουν, ναι, το αναγνωρίζουν αυτοί οι κοψοχέριδες που λένε ότι. Εγώ θεωρώ ότι, κοιτάξτε, εμείς, ναι, κάναμε μια συνειδητή επιλογή τότε προκειμένου να βγει η χώρα από τα μνημόνια. Να στηρίξουμε τους αδύναμους και τους φτωχούς, παίρνοντας με τη φορολογία και με το ασφαλιστικό από μεσαία στρώματα ή από στρώματα που είχαν να πληρώσουν. Έτσι βγήκαμε από την Επιτροπή. Έτσι υπήρξε αυτό το αποθεματικό των 37 δις, το οποίο επανειλημμένα έχω πει ότι τα 37-38 ήταν πάρα πολλά, θα μπορούσε να είναι και 30, δηλαδή τα τελευταία 7-8 να μην τα μαζέψουμε μετά τον Οκτώβριο του 18, μπορούσε να γίνει αυτό. Απλά περιμέναμε την επιβεβαίωση από τους ξένους που ήρθε τον Απρίλιο του 19, ότι ναι, τόσο είναι το αποθεματικό, το οποίο αυτή τη στιγμή γι' αυτό δανείζεται η χώρα, επειδή υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Όμως νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όλοι, ακόμα και κοινωνικά στρώματα τα οποία μας εκδικήθηκαν την προηγούμενη φορά, βλέπουν ότι με αυτή την ιστορία του, αυτό που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν υπάρχει μέλλον. Δεν υπάρχει μέλλον, γιατί η τεράστια αύξηση των έμεσων φόρων που υπάρχει, η εκτείναξη του κόστους λειτουργίας μιας σειράς από επιχειρήσεις. Το κόστος ζωής ενός νοικοκυριού, κύριε Πολάκη. Αυτό. Το κόστος ζωής του νοικοκυριού, και μιλάω τώρα και για τους επιχειρηματίες. Αυτό, όταν έχεις, να σας το πω απλά, εμείς δώσαμε χρήματα χαμηλά. Τα χρήματα που δώσαμε χαμηλά έγιναν όλα κατανάλωση. Όλα κατανάλωση. Δηλαδή, το χρήμα που δίνεις στους αδύναμους κρίκους της κοινωνίας τροφοδοτεί την οικονομία, γιατί γίνεται αμέσως κατανάλωση. Μάλιστα. Άρα στηρίζει και το μικρομεσαίο. Εδώ, αυτός τι κάνει. Δίνει χρήμα απευθείας αναθέσεις ψηλά, το οποίο γίνεται προσωπική περιουσία, καταθέσει στην Ελβετία. Δεν περνάει στην πραγματική οικονομία. Δεν περνάει στην πραγματική οικονομία. Ή περνάει σε πολύ μικρό κύκλο. Αυτό το πράγμα σημαίνει. Αυτό το νιώθουν όλοι όσοι έχουν μυαλό να καταλάβουν και από τους επιχειρηματίες. Και γι' αυτό υπάρχουν και πολλοί όντως κοψοχέριδες. Και να το δείτε αυτό. Μιλήσατε για δικαιοσύνη παντού. Ναι. Οπότε είναι μια καλή πάσα για να μιλήσουμε για τη δικαιοσύνη. Mm-hmm. Είστε από τους ελάχιστους βουλευτές της αντιπολίτευσης που βάλετε σχεδόν εβδομαδιαία κατά της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ναι. Δεν το κάνω εβδομαδιαία, το κάνω εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί ναι, εννοώ τώρα τελευταία που έχουν μαζευτεί και ζητήματα πολλά. Ξέρετε πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία, κύριε Παπά? Το 2015, όταν ανέλαβα Υπουργός Υγείας, πολύ, πολύ γρήγορα, μέσα σε ένα 1,5 μήνα, είχε υπήρξει η παραγωγή ενός πορίσματος από το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας Πρόνοιας για το Κελπνό. Ναι. Τότε που είχε γίνει και εκείνη η συνέντευξη, την οποία ένα συνάδελφό σας, ο κύριος Νεγκής, μου είχε επιτεθεί, αυτοί που είχαν δείξει τα κανάλια. Ναι, ναι, ναι. Τα τρία μέτρα κάτω από τη γη αυτό. Ναι, ναι, και τα λοιπά. Το θυμάμαι. Που με έλεγε σκύλο και τα τέτοια. Λοιπόν, πήγα όλα τα στοιχεία αυτά στη δικαιοσύνη. Και μετά από 6-7 μήνες, αυτό τώρα έγινε Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2015. Και τον Ιούνιο του 2016, λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται με αυτά? Και δεν είχαν κάνει ερώτημα. 6-7 μήνες μετά τους πάει υπουργός. Να, έτσι κλέψανε. Και να μην τα έχουν ακουμπήσει. Και βγαίνω τότε σε μια εκδήλωση στο Περιστέρι, με τον Μπάνο το Ρίγα μάλιστα μέσα μαζί, και λέω, παιδιά, υπάρχει θέμα σοβαρό με τη δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα. Άρχισα να το βιώνω ο ίδιος δηλαδή. Και τότε έγινε η πρώτη επίθεση. Α, παρεμβαίνει ο Πολάκης στη δικαιοσύνη, γιατί είναι αυτά που λέει και το ένα και το άλλο. Και μου την πέσανε και κάποιοι δικοί μας τότε, ας πούμε. Μου μιλάς έτσι και μου ζητούν και τα λοιπά. Ήρθε το πράγμα και με δικαίωσε απόλυτα και σε αυτό. Διότι, αν εσάς, κύριε Παπά, σας βρούνε 5.000 ευρώ που δεν μπορείτε να δικαιολογήσετε σε ένα λογαριασμό σας, τη βάψατε. Ναι. Το ξέρετε, υποθέτω. Ναι, όντως, εννοείται. Του Λαδέμπορα Γεωργιάδη, του ακροδεξιού τηλεβιβλιοπόλη, του βρήκαν 400.000. Αδιευκρίνιστα. Και λέει, αδιευκρίνιστα αρχιοθετείτε. Του άλλου κυρίου τίποτα, του Αβραμόπουλου, του βρήκαν 1.000.000 ευρώ. Και λέει, μου τα έβαλε πεθερά μου, λέει, σε 500 άρικα. Αδιευκρίνιστα κι αυτά. Αθώος κι αυτός. Και αυτό το κάνει εισαγγελέας.
Υπάρχει άλλη εισαγγελέα η οποία αθώνει το Λοβέρδο. Όταν τις πήγαμε γραμμή-γραμμή, 30 σελίδες, ότι αυτό κάνει ο Λοβέρδος εδώ, έτσι ανέβασε το φάρμακο εκεί, τόσο, και, τόσο έπρεπε να το δίνει, τόσο έβαλε την τιμή, τόσο έχασε το ελληνικό δημόσιο, τόσο πληρώσαμε κτλ. Και λέει όχι, λέει δεν στοιχειοθετείτε. Έτσι. Ή έχω πάει την Νικολάου. Με τις απευθείας αναθέσεις τέτοια. Τη Γενική Γραμματεία Αντικλιματικής Πολιτικής. Την έχω πάει με μια μηνυτήρια αναφορά 80-90 σελίδων που αποδεικνύουμε ότι 3 εκατομμύρια ευρώ είναι η διαφορά τιμής ανάμεσα σε αυτά που παρήγγειλε η κυρία Νικολάου για τις φυλακές με αυτά που αγόρασε η ελληνική αστυνομία για το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης. Τα ίδια πράγματα. Ναι, τα ίδια πράγματα. Και 3 εκατομμύρια ευρώ είναι η διαφορά της τιμής. Και δεν έχουν ακουμπήσει ακόμα τη δικογραφία. 1,5 χρόνο μετά. Ωραία. Αυτό πώς λύνεται? Λοιπόν, θα σας πω πώς λύνεται. Γιατί τα έχετε πει. Έτσι. Δηλαδή, μπορώ να μιλάω μέχρι το βράδυ. Έτσι. Για τους άλλους εκεί του Κερτνό, τα άλλα τα πορτοπαλίκα, τον Μπουλή και τον Φιλάτου και όλους αυτούς. Λύση, δώστε μου λύση. Η λύση είναι πάρα πολύ απλή. Πρώτον, και εγώ τα έχω πει. Πρώτον, όσοι είναι άνω των 60 ετών, συνταξιοδότηση από τους δικαστικούς. Ξέρετε πόσους δικαστικούς έχουμε στη χώρα? Είναι 2.400 και 900 ειρηνοδίκες. 3.300 είναι όλοι οι δικαστικοί στη χώρα. Πρωτοδίκες, εφέτες, εισαγγελείς, αριοσπάγος, ελεκτικό συνέδριο. Όλοι είναι αυτοί. 2.400 και 900 ειρηνοδίκες. Λοιπόν, δεν φτάνουν καταρχήν. Δεν φτάνουν. Δεύτερον, υπάρχει. Καλά, μια... από τη μία λέτε δεν φτάνουν και από την άλλη λέτε συνταξιοδότηση. Πώς θα γίνει δουλειά? Έτσι, γιατί πρέπει να. Ακούστε, φαίνεται και από τον Ντογιάκο. Έτσι. Βγαίνει ο Ντογιάκος και λέει απαγορεύεται να ελέγξει την ΑΔΑΕ. Κρατάει φανάρι στο Μητσοτάκη δηλαδή για να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του με αυτόν τον τρόπο? Όταν βγαίνουν 16 συνταγματολόγοι και του λένε ότι λες μπούρδες και δεν έχει καμία νομική υπόσταση, ούτε παράγει αποτέλεσμα εγνωμοδότησή σου. Αλλά βγαίνει και απειλεί ότι θα πάνε 10 χρόνια φυλακή. Δεν τον βλέπω να υδρώνει όμως καθόλου. Εντάξει, θα υδρώσει. Δεν τον βλέπω να υδρώνει. Ακούστε με. Γιατί ξέρετε. Όλοι αυτοί έχουν την ψευδέστηση τη παντοδυναμία. Έτσι. Αλλά τελικά την παντοδυναμία την έχει ο λαός. Ο λαός και το εκλογικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, εσείς όμως, ακούστε κύριε Πολάκη, ακούστε με. Στη διακυβέρνησή σας όμως, άνω των 60, στη διακυβέρνησή σας όμως, δεν λογοδότησε και κανείς από όλους αυτούς. Στη διακυβέρνησή σας. Λογοδότησε κανείς. Πιάσατε ένα να πείτε έλα εδώ. Ναι, για βάλαμε το μισό λεπτό. Γιατί δεν μπήκε ο Φλόρος στη φυλακή και τον αποφυλάξε την πρώτη εβδομάδα? Ο Φλόρος είναι έξω και κάνει διακοπές. Ποιος τον έβγαλε? Ο Μητσοτάκης τον έβγαλε και ο Δημητριάδης. Γιατί ήταν συνεταίροι παλιότερα. Έτσι, επί ημερών μας μέσα μπήκε ο Φλόρος. Ο Παπαντονίου δεν μπήκε μέσα. Ποιος τον αποφυλάκησε? Εγώ. Και θα πεις πίσω δεν φυλακίζω εγώ. Φυλακίζει δικαιοσύνη. Η οποία πρέπει να λειτουργεί όμως. Και δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια στην καταφανή διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Πρέπει λοιπόν να γίνει ότι να φύγουν οι μεγαλύτεροι, να ανέβει ο κόσμος από κάτω. Από τους πρωτοδίκες και τα λοιπά, να ανέβει προς τα πάνω. Να υπάρξει δεύτερη σχολή δικαστών, η οποία να παράξει τα πρώτα 4-5 χρόνια 500 δικαστές το χρόνο για να αυξηθεί το δικαστικό σώμα και δύο άλλες και να πάρει και δικηγόρους που θέλουν να ασχοληθούν με την δικαιοσύνη. Η απονομή της δικαιοσύνης εδώ καθυστερεί. Λοιπόν, και πάμε και προσέξτε τώρα και για τις υποθέσεις διασπάθησης δημοσίου χρήματος χρειάζονται δύο άλλες θεσμικές τομές οι οποίες έχουν ξανανομοθετηθεί στο παρελθόν και καταργήθηκαν, έτσι. Δηλαδή ότι για υπόθεση διασπάθησης δημοσίου χρήματος πρέπει να ενοποιηθεί η προανάκριση με την κυρία ανάκριση. Δεν γίνεται να κάνεις προανάκριση για να ασκηθεί δίωξη δύο χρόνια και μετά να ξανακάνεις ανάκριση 5, 6, 7, 8 χρόνια. Αυτό είναι ο βασικός μηχανισμός που καθυστερεί να αποδοθεί δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα είναι αυτό που σας λέω τώρα. Σε σχέση και ειδικά με τις δημόσιες υποθέσεις και τη διασπάθηση δημοσίου χρήματος, είναι ότι μετά την προανάκριση ακολουθεί η κύρια ανάκριση. Ενώ η προανάκριση για να ασκήσει δίωξη είναι εξαντλητική, έχει βγάλει αποτέλεσματα. Αυτό έπρεπε να οδηγείται, έπρεπε να ενοποιηθεί σε ένα στάδιο και να οδηγείται στη δικαστική αίθουσα. Και βέβαια, οι υποθέσεις που οδηγούνται στη δικαστική αίθουσα και είναι τέτοιας φύσεως με διασπάθηση δημοσίου χρήματος και κατάχρηση, να μην παίρνουν αναβολές πάνω από 1-1,5 μήνα σε οποιοδήποτε βαθμό. Και όχι αναβολή ένα χρόνο, κι άλλο ένα, και ξαναμανά.
Αυτό, αυτά και τα δύο που σας λέω έχουν ξανανομοθετηθεί στο παρελθόν και καταργήθηκαν αμέσως μετά. Έτσι, μετά από λίγο χρονικό διάστημα. Μάλιστα το ένα το είχε νομοθετήσει ο κ. Καστανίδης. Την ενοποίηση. Επειδή βάλατε το όνομα του Καστανίδη στο, στο τραπέζι και επειδή πρέπει να κλείσουμε και όλα, σάρουμε στις 10, ήταν πολύ ζωηρή κουβέντα όντως μαζί σας, πάντα είναι. Προβλέπετε να έχουμε καμία συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο κυβερνησιμότητας της χώρας? Θα, γιατί θα σας πω το εξής. Μόνοι σας, όσο αισιόδοξα να τα μεταφέρετε εσείς για μονάδες μπροστά, για δημοσκοπήσεις που δεν πιστεύετε και όλα αυτά, νομίζω ότι σε πρώτη φάση με την απλή αναλογική δεν φτάνουν. Με την απλή αναλογική, όχι, 50% δεν φτάνουν. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. 48. Ναι. Λοιπόν, ακούστε με. Αλλά θα είναι πολύ ψηλά. Εμείς είμαστε πεντακάθαροι. Μετά το αποτέλεσμα της απλής αναλογικής, εμείς θα κάνουμε προσκλητήριο προοδευτικής διακυβέρνησης στα κόμματα τα προοδευτικά. Εντάξει, το Κουκουέ δεν θέλει, ούτε ο Βαρουφάκης αν είναι στη Βουλή θέλει, λοιπόν, μόνο με το ΠΑΣΟΚ αν μπορεί να δούμε κάνετε το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, μην προδικάζετε, αλλά να είμαστε και καθαροί επίσης. Εάν δεν ανταποκριθούν, και εννοώ δεν ανταποκριθεί το Κουκουέ, το Μέρα, το Κινάλ, είτε γιατί κάποιοι είναι κολλημένοι, είτε γιατί κάποιοι είναι πιασμένοι, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Θα πάμε σε επόμενες εκλογές. Και εκεί θα ζητήσουμε ισχυρή αυτοδυναμία από τον ελληνικό λαό για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα που στοιχεία του είπα προηγουμένως. Έτσι θα γίνει. Ή θα έρθουν για μια προοδευτική διακυβέρνηση, ή θα πάμε σε εκλογές και θα δώσει τη λύση ο λαός. Δεν θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Μην το... Καλό θα ήταν να υπάρξει από την πρώτη Κυριακή, από το αποτέλεσμα της απλής αναλογικής, για να έχεις και ισχυρές πλειοψηφίες, ας πούμε, και ποσοστό πλειοψηφικό και άνω του 50% για το σχηματισμό της κυβέρνησης. Αλλά αν το Κουκουέ, ας πούμε, περιμένει την επανάσταση μετά από 2.000 χρόνια, ή ο Βαρουφάκης δεν ξέρω και εγώ τι θα βρει, ή το κοινά το εκβιάζουν, ή κάποιοι βουλευτές που δεν θέλουν γιατί θέλουν να πάνε στο Μητσοτάκι μεταγραφή, ας πούμε, όπως είναι ορισμένοι σαν τον Ροβέρτο, σαν την Καϊλή, δεν ξέρω και εγώ τι. Τι να κάνουν. Έτσι. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα πάντως. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Όχι, προφανώς και δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και θα πάρουμε ισχυρή αυτοδυναμία. Το ψηφοδέλτιο των Χανίων πότε θα ανακοινωθεί? Νομίζω σε καμιά εβδομάδα, 10 μέρες, την επόμενη Παρασκευή υπάρχει πολιτική γραμματεία. Θα έχουμε τα πρώτα στοιχεία. Πάντως για τα Χανιά είστε πολύ αισιόδοξος. Αυτό που μου μεταφέρατε πριν. Δηλαδή... Εσείς τι εικόνα έχετε από τα Χανιά, κύριε Παπά? Εμείς... Όπως γυρνάτε στα καφενεία, εσείς, γιατί ξέρω ότι γυρνάτε κάθε μέρα. Όχι κάθε μέρα. Γυρνάτε, εσείς τι εικόνα έχετε? Ξέρετε τι γίνεται. Εμείς θα αλλάξει το κλίμα. Θα σας πω. Έχει αλλάξει το κλίμα, ναι. Αλλά θα σας πω κάτι άλλο. Εμείς εδώ στα Χανιά δεν είμαστε μπούσουλας. Και θα σας πω γιατί δεν είμαστε μπούσουλας. Γιατί ο κόσμος είναι, αν θέλετε, λίγο πιο οικονομημένος. Ο κόσμος κάνει και παράπλευρες επιχειρηματικές δραστηριότητες και καλά κάνει. Λίγο με τον τουρισμό, λίγο με τα λάδια, λίγο με πολλαπλές τα πορτοκαλιά. Πολλαπλές πηγές εισοδήματος. Τέλος πάντων, αυτό κράτησε και την κοινωνία εδώ τα χρόνια της κρίσης. Όντως. Ισχύουν αυτά. Ισχύουν αυτά. Θα σας μιλήσω για τη Λάρισα, τα Τρίκαλα, τη Θήβα, τη Λιβαδιά, πόλεις που επισκέφθηκα στις διακοπές. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο σκούρα για τον κόσμο. Ο κόσμος φαίνεται ότι έχει αρχίσει να το σκέφτεται. Δεν θα πω εγώ τι αλλάζει. Αρχίζει να το σκέφτεται. Αυτό θα δηλώσω. Μάλιστα. Ό,τι καταλαβαίνετε εσείς θα καταγραφεί άλλωστε στην ιστορία. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Ήταν πολύ ζωηρή κουβέντα. Με το καλό να τα ξαναπούμε, γιατί νομίζω ότι τώρα και με την προεκλογική περίοδο θα κυκλοφορείτε και πιο πολύ εδώ. Έτσι δεν είναι? Πάντα κυκλοφορώ εγώ εδώ. Όχι πάντα τώρα, εντάξει. Πάντα κυκλοφορώ εγώ εδώ. Απλά τα βράδια μένω στα σφακιά. Γιατί θέλω να παίρνω το σφακιανό αέρα το βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ήταν ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χανίων, ο Παύλος Πολάκης. Το ραντεβού μας, αγαπητές μου και αγαπητοί μου, είναι για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 7. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ζάρπα Radio 89,6.